Στις 21 Σεπτεμβρίου του 2018, η Zackie Oh ή αλλιώς ο Ζακ Κωστόπουλος δολοφονήθηκε από δίθεν φιλήσυχους φασίστες και αστυνομικούς. Η Ζάκη δολοφονήθηκε στην οδό Γλάδστονος, στην Ομόνοια. Στο κέντρο της Αθήνας. Παρουσία πολλών θεατών και περαστικών. Οι περισσότεροι βιντεοσκόπησαν τη δολοφονία χωρίς να προσπαθήσουν να τη σταματήσουν. Η Ζάκη αρχικά λιντσαρίστηκε από τους δολοφόνους της. Μετά λιντσαρίστηκε από τα μίντια. Πουστάρα. Οροθετικός. Πρεζόνι. Κλέφτης. Ήταν λίγα από όσα γράφτηκαν για αυτήν. Προσπάθησαν να συγκαλύψουν τη δολοφονία, στοχοποιώντας τη. Για εμάς, η Zackie Oh ήταν συνάδελφος, συναγωνίστρια, ακτιβίστρια, περήφανα τσούλα, ανοιχτά οροθετική και non-binary. Κάποιες από εμάς εργαστήκαμε στην ίδια σκηνή μαζί της. Ενώ κάποια άλλα εμπνευστήκαμε από αυτήν. 2 χρόνια μετά. Ακόμη παλεύουμε για δικαιοσύνη. Η δολοφόνη της Ζάκη είναι ακόμα ελεύθερη. Δεν επαναπαυόμαστε. Είμαστε εδώ. Και θα μείνουμε εδώ. Αγωνιζόμαστε για δικαιοσύνη. Μέχρι να είμαστε όλες ελεύθερες. Μέχρι να ζούμε με υπερηφάνεια, ισονομία και ειρήνη. Και όχι απλά να επιβιώνουμε. 21 Σεπτεμβρίου. Πορεία διαμαρτυρίας. Για τα 2 χρόνια από τη δολοφονία της Ζάκιο. Προσυγκέντρωση στις 6 μετά μεσημβρία. Συνοδό Γλάδστονος με Πατησίων. Πορεία στις 7. 21 Οκτωβρίου. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στο πρωτοδικείο Αθηνών. Στις 9 το πρωί. Στη δίκη των δολοφόνων της αδερφής μας.